και στη μεγάλη επιτυχία που αναφέρεστε. Πράγματι λοιπόν, αυτή είναι σπουδαία φίαση, σπουδαία ηθοποιοί, σπουδαίες και ακριβές παραστάσεις. Βέβαια η κρίση οικονομική που έχουμε δεν επιτρέπει στους θεατές και στους ανθρώπους που αγαπάνε το θέατρο να έρθουν, διότι δεν τους περισσεύουν. Βέβαια, όπως αντιλαμβάνεστε, δεν έχει φροντίσει η πολιτεία, δεν ξέρω ακριβώς ποιοι είναι αυτοί οι φορείς που έπρεπε να ενδιαφερθούν, προκειμένου να υπάρχει εισιτήριο ΓΑ, να υπάρχει εισιτήρια κοινωνικά, να υπάρξει ένας κοινωνικός πολιτισμός, διότι ο κόσμος δεν μπορεί να πληρώσει το εισιτήριο. Βέβαια, και από την άλλη πλευρά, θα έλεγα και στους διάσους, αυτοί που έχουν ακριβό εισιτήριο να το μειώσουν. Κάποιοι από αυτούς έχουν μειώσει πάρα πολύ αισθητά το εισιτήριο. Και τέλος πάντων, αυτοί είναι που έχουν και κάπως μεγαλύτερη προσέλευση κόσμου. Συνεχίζουμε λοιπόν τις παραστάσεις μας. Την Κυριακή το βράδυ είναι το «Δεν ακούω, δεν βλέπω, δεν μιλάω» με το Βυσκαδουράκι και τους άλλους εκλεκτούς ηθοποιούς. Την Τετάρτη είναι το «Μιλώ» με τη Ναταλία Δραγούμη και το Τζαλταμπάση. Θα συνεχιστούν με όρνηθες, με υπείς, με μεγάλο τσίρκο, με τον Ατίκ. Μεγάλες παραστάσεις, πολύ μεγάλες παραστάσεις, που θα ευχαριστηθεί πάρα πολύ το κοινό της Κορίνθου και όχι μόνο. Γιατί φέτος δεν υπάρχουν τα εισιτήρια τα εργατικά? Τα εργατικά εισιτήρια θεωρώ, γιατί με τα προβλήματα αυτά με τα μνημόνια καταργήθηκε και η εργατική εστία. Είναι αυτά που φωνάζει ο λαός, που λέει να καταργηθούν τα μνημόνια. Τώρα δεν ξέρω τι θα γίνει. Θα καταργηθούν τα μνημόνια ή θα συνεχίσουν και να βαθαίνουν τα μνημόνια? Όπως και δεν υπάρχει ΟΓΑ. Από ό,τι ξέρω, οι Δήμοι δεν δίνουν εισιτήρια ΟΓΑ. Δεν ξέρω ακριβώς τι συμβαίνει. Αλλά εκείνο που δεν μπορώ να καταλάβω είναι αυτή την έννοια του πολιτισμού που πρέπει να στηριχτεί και από την περιφέρεια, κεντρικά από το Υπουργείο Πολιτισμού, στη συνέχεια από την περιφέρεια, από τους Δήμους κτλ. Να μπορεί ο κόσμος να έρχεται, να μπορεί ο κόσμος, δεν είναι δυνατόν. Αποτελεί το θέατρο, ο πολιτισμός που βγαίνει μέσα από το θέατρο, είναι πυλώνας της δημοκρατίας. Εδώ στην περιοχή μας έχει συμβεί και το εξής τραγικό. Κάθε τι που συμβαίνει σε κάποιον, αρχίζει και φωνάζει ένα βουλευτή που εξελέγει τώρα με την Χρυσή Αυγή να του λύσει το πρόβλημα. Πιάνουν κάποιον που δεν έχει να πληρώσει την κλίση, θα τηλεφωνήσουν στο βουλευτή. Κάποιος δεν έχει να φάει το παιδί, θα τηλεφωνήσουν στο βουλευτή. Δηλαδή, αυτό, δηλαδή κινδυνεύει ο κόσμος στο τέλος να είναι με ένα κινητό τηλέφωνο και να ειδοποιεί το βουλευτή της Χρυσής Αυγής να έρθει να του λύσει το πρόβλημα. Δεν φταίει ο βουλευτής της Χρυσής Αυγής. Αυτός ο άνθρωπος ψήφους θέλει να πάρει, εξελέγει από το λαό. Φταίει στο σύνολό της η πολιτεία που επιτρέπει στην κοινωνία μας να καταντάει σε αυτή την. Δηλαδή έχει κατατήσει η κοινωνία μας. Δηλαδή σταματάνε, του κόβει κλίση ο χωροφύλακας το βουλευτή. Δηλαδή για όλα φωνάζουν ένα βουλευτή που εξελέγει για να λύσει τα προβλήματα. Εγώ θεωρώ ότι θα πρέπει να το λάβουν υπόψη και οι βουλευτές και η κυβέρνηση και οι τοπικοί άρχοντες. Πρέπει να λύσουν τα προβλήματα του κόσμου. Δεν είναι δυνατόν να λύσει τα προβλήματα του κόσμου ο βουλευτής της κάθε περιφέρειας που εξελέγει με τη Χρυσή Αυγή. Είναι δηλαδή, τι να πω τώρα.